Στην παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων όλων των κομμάτων, τελέστηκε το πρωί από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στο Παλαιχώρι το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, Κυριάκου Μάτση. Νιώθουμε δέος απέναντι στην ηρωική μορφή του Κυριάκου Μάτση να γίνει θελημένα ολοκαύτωμα και θυσία χωρίς ίχνος δισταγμού. Η ηρωική θυσία του Κυριάκου Μάτση αποτελεί για όλους εμάς καθοδηγητικό φάρο και πηξίδα σε ό,τι αφορά την προσπάθειά μας για επίτευξη δίκης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, ανέφερε στον επιμνημόσυνο λόγο του ο Υπουργός Εσωτερικών. Ο Σωκράτης Χάσικος εξήρει την αγωνιστικότητα του ήρωα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μάτσης παρέμεινε πιστός στα ιδανικά της φυλής και στον όρκο της ΕΟΚΑ μέχρι τέλους. Ατόητος, μεγαλοπρεπής, αγέροχος, μας αντενίζει σήμερα από το βάθρο των ημίδιων, στο οποίο τον έταξε η ιστορία και η δύναμη της ψυχής του, δείχνοντας σε όλους εμάς τους νεότερους τον δρόμο της τιμής και του χρέους απέναντι στην πατρίδα. Στη συνέχεια, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στη μνήμη του ήρωα. Μετά από μονόλεπτη σιγή, στη μνήμη του Γλάφου Κληρίδη, πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής των βραβείων του Μάτσιου Διαγωνισμού σε μαθητές. Νωρίτερα, το Παγκύπριο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Δρομέων Κύπρου, Περικλής Δημητρίου, μετέφερε φλόγα στο Παλαιχώρι τη μνήμη του Κυριάκου Μάτση.